Καλημερίζουμε. Καλημέρα σε όλους. Είναι η δεύτερη μέρα σήμερα. Ό,τι βλέπετε εδώ, φορτώνουμε τις μηχανές μας. Και είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση. Εγώ βασικά είμαι έτοιμος. Ο Μίτσος θέλει το χρόνο. Θέλω τον χρόνο μου, λοιπόν. Τώρα είναι ένας χρόνος, είναι δύο χρόνια, δεν ξέρω. Έχουμε πολύ καλή διάθεση. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο, άλλωστε. Σαφέστατα. Και σήμερα πάμε για δεύτερος προορισμός. Στέλβιο Pass. Και μετά μπαίνουμε Ουμπρέιλ Pass. Θα πιάσουμε Ελβετία. Ακριβώς. Τελικός προορισμός στον Ταβός. Ναι, τελικός προορισμός. Όπου και θα είναι και η διαμονή μας. Ταβός και εκεί πέρα θα διανυκτερεύσουμε. Ωραία. Χαιρετούμε και θα τα δείτε σε λίγο στο βίντεο. Η απόσταση που θα διανύσουμε από το hotel Pietralba στο Bolzano μέχρι το πέρασμα του Στέλβιο είναι 141 χιλιόμετρα και θα χρειαστούμε περίπου 2 ώρες και 25 λεπτά. Το πέρασμα Στέλβιο είναι ένα ορεινό πέρασμα στη Βόρεια Ιταλία που συνορεύει με την Ελβετία σε υψόμετρο 2.757 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Είναι το υψηλότερο πλακόστρωτο ορεινό πέρασμα στις Ανατολικές Άλπεις και το δεύτερο υψηλότερο στις Άλπεις, 7 μέτρα κάτω από το Col de Liseran της Γαλλίας. Φτάσαμε στο Στέλβιο. Πρέπει οποιοδήποτε καβαλάει μηχανή, πρέπει να έρθει όπως και δίποτε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα τώρα που λες, πετύχαμε αγώνες. Ολυμπιακούς αγώνες, κατάβαση ποδηλάτων αγωνιστικών και θα πρέπει να περιμένουμε καμιά ώρα περίπου μέχρι να τελειώσει ο αγώνας γιατί ο δρόμος έχει κλειστός. Φυσικά θα παίξει καφεδάκι, μάλλον εννοείται. Κάτι θα τσιπήσουμε. Ακριβώς. Αλλά έχουμε έρθει στο απόλυτο. Πατέρας του μεγάλου αυτού έργου θεωρείται ο μηχανικός Κάρλο Ντονεγκάνι, ο οποίος σχεδίασε ένα δρόμο 75 φουρκετών με τις 48 από αυτές να βρίσκονται στη βόρεια πλευρά του περάσματος. Του είπα ότι εκεί πέρα που θα πάμε θα σε βάλουν να πατήσεις και χιόνι, μου λέει, αποκλείεται. Πάτα ρε χιόνι τώρα που λέω. Πάτησα χιόνι. Εγώ πάντως στις υποσχέσεις μου τις τηρώ. Λοιπόν, φύγαμε από αυτό το καταπληκτικό μέρος. Ήπιαμε καφεδάκι με φόντο τις φουρκέτες του Στέλβιο. Και πάμε να πάρουμε τις μηχανές για να πάμε σιγά σιγά προς Ελβετία, Ουμπρέιλ Pass και Φλουέλα Pass. Και τελικός μας προορισμός στον Ταβός, όπως είπαμε.
Rail Pass είναι ένα ψηλό βουνό στα σύνορα Ελβετίας-Ιταλίας που συνδέει τη Σάντα Μαρία στο Val Mustair με τον Μπόρμιο στην κοιλάδα Άντα. Στην ιταλική πλευρά συνδέεται με το δρόμο Stelvio Pass και Valtellina. Αυτή τη στιγμή είναι ο υψηλότερος ασφαλτοστρωμένος δρόμος στην Ελβετία. Η ανύψωσή του είναι τα 2.501 μέτρα. Έχουμε έρθει στο Braille Pass. Η πινακίδα στην κορυφή του περάσματος δίνει την ανύψωσή του ως 2.503 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, αλλά το επίπεδο αναφοράς για τις ελβετικές υψομετρικές μετρήσεις έχει αλλάξει από τότε που ανεγέρθηκε η πινακίδα, αφήνοντας 2.501 μέτρα ως τη σωστή τιμή σύμφωνα με το τρέχον υψόμετρο. Το πέρασμα πήρε το όνομά του από το Piz Ubrail, μια κοντινή βουνοκορφή. Ο δρόμος είναι εξ ολοκλήρου ασφαλτοστρωμένος από το 2015. Το πέρασμα Φλουέλα είναι ένα ψηλό ορεινό πέρασμα των Ελβετικών Άλπεων στο Graubünden. Παραδοσιακά θεωρείται το όριο μεταξύ των Άλπεων Αλμπούλα και Σιλβρέτα. Η ανύψωσή του είναι 2.384 μέτρα. Φλουέλα Πας λοιπόν. Και εδώ λίμνη. Εκεί. Εντάξει. Το μέρος είναι απίστευτο, έτσι. Είμαστε Ελβετία πλέον. Πήγαμε, περάσαμε από το Στέλβιο. Διασχίσαμε το Braille Pass. Και τώρα είμαστε στο Φλουέλα Pass. Εδώ πέρα με το συνταξιδιώτη και φίλο το Δημήτρη. 2.383 μέτρα υψόμετρο. Ναι, και έχει και δύο λιμνούλες. Ναι. Στο Φλουέλα εδώ πέρα. Λοιπόν. Και για το λόγο το αληθές. Φλουέλα Πας. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο από ό,τι βλέπω. Ναι. Βέβαια, το κρεβάτι είναι δύο μονά. Κάπως ενωμένα. Ναι, ναι.
Και εδώ πέρα βγαίνουμε έξω στο μπαλκονάκι, το οποίο είναι καταπληκτικό. Είμαστε στο Νταβός. Είμαστε στο ξενοδοχείο μαζί με τον Μίτσο και κάναμε τώρα μία βόλτα στο Νταβός, το οποίο είναι νεκρό τελείως, δεν κυκλοφορεί, μόνο τα λεωφορεία κυκλοφορούν. Εντάξει, δεδομένου βέβαια ότι είναι και Κυριακή. Είναι Κυριακή σήμερα, εντάξει, ναι. Αυτό. Πέρα από εκεί όμως, είναι όλα κλειστά, δεν είδαμε καθόλου κίνηση. Και σε κάποιο μαγαζί που χαζοσταματήσαμε τέλος πάντων, οι τιμές ήταν απλησίαστες. Και λέμε τι κάνουμε τώρα, σταματήσαμε κάπου στην άκρη και λέμε τι κάνουμε τώρα, γιατί οι τιμές δεν πλησιάζονται εδώ πέρα. Δηλαδή ένα μπέργκερ 20 ευρώ. Μπέργκερ τώρα, φανταστείτε πως είναι από τα γκούντι στο τσίσμπεργκερ, κάτι τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, και βρήκαμε εν τέλει ένα μαγαζάκι σαν μίνι μάρκετ, το οποίο μπήκαμε μέσα να πάρουμε κάτι να φάμε έτσι πρόχειρο, δηλαδή καμιά μαρμελάδα, τέτοιο στυλ. Και τελικά είχε μέσα πινερλί, αυτό εδώ πέρα. Έχει κάτι άλλα. Μια πιτσούλα πήραμε. Μια πίτσα, ένα κρουασάν τώρα τέλος πάντων. Ναι. Και τη βγάλαμε με 18 ευρώ. Και πήραμε και δύο μπύρες, οι οποίες είναι ελβετικές, αλλά με ελληνικό σύμβολο. Με τη Θεά Αθηνά, νομίζω. Μάλλον είναι η Θεά Αθηνά. Καταλαβαίνω από το. Η οποία είναι ελβετική μπύρα. Swiss beer. Ναι. Swiss beer. Λοιπόν. Πες να ήταν το φθηνότερο πράγμα που είχε μέσα στο μάρκετ. Ναι, και μιλάμε τώρα για τιμή 1,80. Ναι. Εντάξει, okay. Είχε και τις κλασικές μπύρες. Είχε Vice, 3 ευρώ. Ναι. Ήτανε φυσιολογικές οι τιμές, παιδί μου. Πιο normal. Και αποφασίσαμε τελικά να πάρουμε κάτι πρόχειρο και να την πέσουμε εδώ πέρα στο μπαλκονάκι. Μια χαρά. Του ξενοδοχείου που έχουμε και απίστευτη θέα. Λοιπόν, και αυτά. Για δηλαδή, χαρά θα περάσει. Νομίζω σούπερ. Καλά θα είμαστε. Μέχρι να έρθει η Ντάγκλα για να την πέσουμε. Γιατί ναι, έχουμε ξανά πρωινό ξύπνημα. Έχουμε πάλι αύριο πρωινό ξύπνημα. Έχουμε αύριο να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Αλλά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, μέχρι τότε, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο καναλάκι μου. Πατήστε, κάτσε να το βάλω εδώ πέρα. Εδώ είπαμε θα βάλω το subscribe, εγγραφή δηλαδή. Μίτσο, έχεις να προσθέσεις κάτι? Έχω να προσθέσω ότι περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και βλέπουμε και απίστευτα τοπία. Και βλέπουμε και ωραία τοπία, ναι. Και ειδικά τα πάσα τώρα που κάναμε, δεν ξέρω αν μπορώ μέσω της εικόνας. Δύσκολο. Να περιγράψουμε αυτό που ζούμε. Πραγματικά δηλαδή κάθε μηχανόβιος πρέπει να το ζήσει αυτό. Ναι, ναι, είναι πολύ εμπειρία. Είτε λέγεται Στέλβιο, είτε Φλουέλα, είτε Ουμπρέιλ. Είναι κάτι ξεχωριστό πραγματικά. Λοιπόν, αυτά, να μην μακρηγορούμε άλλο. Εγγραφή στο κανάλι μου και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Bye.